Είμαστε με τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα, κύριο Γιώργο Κατουσέλη. Κύριε Κατουσέλη, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Πράγματι. Πώς αποφασίσατε να μπείτε στον στίβο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να κατεβώ αυτή τη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί είχα βαρεθεί να αποφασίζουν οι άλλοι για εμάς και για τη μοίρα μας και για την πόλη μας και για τα χωριά μας. Αυτή τη φορά θέλω να αποφασίσουμε εμείς μαζί με την ομάδα μας, μαζί με ικανά στελέχη τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς βάζετε προκειμένου η πόλη μας και ο Δήμος μας να γίνουν καλύτεροι? Το σημαντικό, αυτό που έχω πάρει, που έχω λάβει και από όλους τους ανθρώπους που έχω μιλήσει, είναι ότι είναι το θέμα της καθημερινότητας που καλώς ή κακώς για αρκετά χρόνια ταλανίζει τους συμπολίτες μας και δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Οπότε το θέμα της καθημερινότητας για μένα είναι πειθαρχικό και μετά θα μιλήσουμε βέβαια για όραμα, για έργα, για να φέρουμε χρήματα στο Δήμο, για να οργανώσουμε τις δημοτικές υπηρεσίες οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζουν μείζωνα προβλήματα και φυσικά θα δημιουργηθούν λίστες με όλα τα προβλήματα των Δήμων, των κοινοτήτων για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στις κοινότητες και να είμαστε εκεί καθημερινά. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος? Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια με πριν. Οπότε θα σας πω πάλι το θέμα της καθημερινότητας, δηλαδή όλα ό,τι αναφέρουμε στο πρόγραμμα που την καθημερινότητα. Γιατί αν δεν λυθεί το θέμα της καθημερινότητας, ο κόσμος δεν θα μπορέσει να απεμπλακεί από αυτό, δεν θα μπορέσει να αισθάνεται όμορφα, δεν θα μπορεί να αισθάνεται περήφανος για την πόλη του, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα. Αλλά η οργάνωση για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα. Δηλαδή, όταν είσαι οργανωμένος, όταν πηγαίνεις στο γραφείο σου κάθε πρωί, όταν δουλεύεις, όταν είσαι εκεί μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου, όταν ακούς τα προβλήματα, όταν το πρόβλημα έρχεται σήμερα και το λύνεις σήμερα ή προσπαθείς να βρεις τη λύση σήμερα, είναι σημαντικό. Εάν δεν είσαι εκεί και πας στο γραφείο σου μετά από 2 εβδομάδες, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Γιατί να εμπιστευτεί ο Δημότης Μυτιλίνη στην ψήφο του σε εσάς? Τι το διαφορετικό έχετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους? Είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος έχει ασχοληθεί 20 χρόνια με την οικονομική ανάπτυξη όλου του Βορείου Αιγαίου και της Λέσβου ειδικότερα, καθότι εργάζομαι στο νησί εδώ και 20 χρόνια σε θέσεις που ασχολούνται με τα οικονομική ανάπτυξη και διάφορα σχετικά θέματα. Είμαι γραμματέας του Οικονομικού Μελητηρίου. Είμαι στο Οικονομικό Μελητήριο του Τμήματος Βορείου Αιγαίου για τουλάχιστον 8 χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μελέτες, έχουμε κάνει πάρα πολλά έγγραφα κάτω στα διάφορα υπουργεία για αυτό το θέμα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζουμε και εγώ και οι συνάδελφοί μου του Οικονομικού Μελητήριου, που έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι μια ευκαιρία όλη αυτή τη δουλειά να την αποτυπώσουμε και στην πράξη και να μπορέσουμε και εμείς με τις προτάσεις μας, με το όραμά μας, αλλά και με την ικανότητα διεκπεραίωσης των δύσκολων αυτών θεμάτων, να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο κόσμος έχει μια επιλογή παραπάνω για αυτές τις εκλογές. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος, πέρα από εμένα ή πέρα από την παράταξή μας, δεν είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό είναι να έρθει να ψηφίσει στις εκλογές. Δηλαδή πρέπει να δείξει να ευαισθητοποιηθεί, πρέπει να κατεβεί, πρέπει να βγει από το σπίτι του, να επιλέξει ποιον εκείνον θέλει να τον εκπροσωπεί στο Δήμο τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι σημαντικό για το Δήμο μας, είναι σημαντικό τα έργα που θα γίνουν την επόμενη πενταετία, η ανάπτυξη του τουρισμού είναι πολύ θέμα του Δήμου μας, η εικόνα της πόλης μας, η καθημερινή που βιώνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να κάνει μια επιλογή, πρέπει να έρθει και να ψηφίσει. Άσχετα ποιο θα ψηφίσει, για παράταξη, πρέπει να έρθει όμως να κάνει μια επιλογή.